Επί της ουσίας, επιστροφή μέρος δεύτερο. Είχαμε μείνει στη συζήτησή μας που είχε αρχίσει να αποκτά ζωηράδα πέραν του ασφαλιστικού. Ναι, είχαμε μείνει στο ασφαλιστικό και σας έλεγα ότι πάρα πολλά είχαν αλλάξει μεταξύ 2009 και 2012. Ήταν ένα τοπίο το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 στήριζαν με τα μπούνια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκαν απέναντι σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Έτσι άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε από το 4,6-4,7 το 2009 στο 36,5 το 2015. Ναι. Έτσι δεν είναι? Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι το 36,5 του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές είναι το είχαμε από τα γενοφάσκια μας. Ένα κόμμα του 3-4-5% εκεί ήμασταν. Όπου στην τελευταία τετραετία, πενταετία, ακριβώς και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας μετατοπίστηκε προς τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας και βλέποντας στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και στις δεσμεύσεις του την προοπτική, την ελπίδα που λέγαμε στις τελευταίες εκλογές. Μήπως χαϊδέψατε υπερβολικά τα αυτιά των ψηφοφόρων? Δεν είναι θέμα χαϊδέματος. Δεν είναι θέμα χαϊδέματος. Τα είπαμε και πριν. Μιλώντας για το ασφαλιστικό και μόνο μία πρόταση για να λήξουμε το ασφαλιστικό. Είναι κοροϊδία όταν βγαίνει εκ των υστέρων ο κύριος Βενιζέλος και λέει ότι θα μπορούσαν τα ταμεία να γλιτώσουν. Γιατί δεν το έκανε? Ήταν κάπου αλλού? Είχε ξεχαστεί? Ή ήταν τόσο εχθρικά τα ταμεία στην κυβέρνηση? Επαναλαμβάνω ότι οι διοικήσεις των ταμείων ορίζονται από την κυβέρνηση και... Να πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ακόμα δεν έχω προλάβει να ορίσω τις διοικήσεις που πρέπει, να το πει. Τώρα να λάβαμε. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσαν 40 χρόνια, έτοιμοι ήταν. Από την πρώτη μέρα πριν τις εκλογές, όποτε βγαίναν, ξέραν και ποιους θα βάλουν και πού και πώς. Έλεος. Μη λέει αυτό ο κ. Βενιζέλος, μας υποτιμά. Δεύτερον, τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων. Η ανεργία έχει φτάσει στο 27% νομίζω. Η ανεργία των νέων στο 50%. Αυτό έχει αντίκτυπο άμεσο στα έσοδα των ταμείων. Είναι το ίδιο όταν δουλεύουν σε ένα χωριό 1.000 εργαζόμενοι, πληρώνουν στα ταμεία επί 1.000. Και είναι ίδιο όταν δουλεύουν 600, πληρώνουν επί 600. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε ότι η πολιτική αυτή που ασκήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και πριν, αλλά κυρίως στο διάστημα της κρίσης, ήταν αδιέξοδη πολιτική. Δεν οδηγούσε πουθενά. Η εναλλακτική πρόταση της σημερινής κυβέρνησης, πείτε μου ποια είναι. Γιατί εγώ δεν ακούω τη σημερινή κυβέρνηση. Όσον αφορά τα ταμεία, σας είπα. Να μιλάει για συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στα ταμεία, σας είπα. Όσον αφορά το συνολικό, ό,τι και να γίνει, θα τελειώσει η διαπραγμάτευση. Σήμερα, αύριο, σε ένα μήνα, θα τελειώσει. Αυτό που πρέπει να γίνει. Άμα τελειώσει ένα μήνα, θα έχουμε πρόβλημα, κύριε Παπανδρέου. Σχήμα λόγου ήταν. Πολλά σχήματα λόγου. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξο. Πολλά σχήματα λόγου. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξο. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξο. Λοιπόν, θα τελειώσει η διαπραγμάτευση. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κόβω το σε ένα μήνα για να περνάμε καλύτερα. Όμως, δεν έχει κανένα νόημα αν δεν πάρει μπρος η μηχανή. Αν δεν λειτουργήσει το σύστημα. Αν δεν υπάρξει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και τώρα βεβαίως λέει παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση. Εάν δεν παράξει ο πρωτογενής τομέας, εάν δεν παραχθεί το λάδι, παραδείγματος χάρη, μια που είμαστε στα Χανιά, και βγει, πουληθεί στο εξωτερικό, συσκευασμένο, έτσι ώστε να αποκτηθεί και υπεραξία. Δεν είναι ούτε πονηρότερη, ούτε καλύτερη, ούτε καλύτερο προϊόν έχουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, μια που μιλάμε για το λάδι. Ναι, αλλά έτσι όπως μου θέτετε την κουβέντα και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας για το θέμα της υπεραξίας των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης για παράδειγμα, ναι. Και όχι μόνο, είναι μια κουβέντα εξόχως θεωρητική. Εδώ λέμε τι θα γίνει 1, 2, 3, 5 τους επόμενους 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, για να υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση με χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το αν οι κριτικοί θα καταφέρουν κάποια στιγμή να καταλάβουν τι χάνουν πουλώντας σχήμα το λάδι τους στην Ιταλία. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Οι οποίοι οι Ιταλοί το συσκευάζουν, το πουλούν ως δικό τους και καρπώνονται την υπεραξία, είναι άλλο ζήτημα. Όχι, είναι παράλληλο. Και πάει τέλος πάντων σε βάθος, ναι, χρόνου. Έτσι δεν είναι? Σας απαντώ και θα σας φέρω και ένα λαμπρό παράδειγμα. Μετά όμως, σε σχέση με το πορτοκάλι, το αβοκάντο κλπ. Μια που είμαστε στα Χανιά.
Αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που ζητάμε και από τους εταίρους μας, είναι ότι πρέπει πρώτον να συμφωνήσουμε όλοι ότι το χρέος της Ελλάδας είναι μη βιώσιμο. Το έχει παραδεχτεί το Δούνου του, με να το παραδεχτούν και οι υπόλοιποι. Άρα να γίνει. Το Δούνου του το έχει παραδεχτεί. Σας διακόπτω για να κάνουμε συζήτηση. Ναι, βεβαίως. Διότι δεν χρειάζεται αυτό να, να χάσει κάτι. Αν πάμε σε περικοπή. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Θα χάσουν τα ευρωπαϊκά κράτη και θα πρέπει οι σημερινές κυβερνήσεις να πάνε στα κοινοβούλια τους και να παραδεχτούν ότι ένα μέρος των χρημάτων που δάνεισαν με χαμηλά ως επιτοπλίστων επιτόκια στην Ελλάδα θα πάνε υπερπίστεως και πατρίδος. Ένα μέρος χρημάτων που δάνεισαν με χαμηλά επιτόκια έχοντας πάρει οι ίδιες οι χώρες αυτές με μηδενικά επιτόκια τα δάνεια. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν εννοώ για εσάς το κοροϊδευόμαστε. Η Γερμανία τα χρήματα, λέω πάντα παράδειγμα τη Γερμανία, διότι είναι η αιχμή του δόρατος. Η Γερμανία τα χρήματα που δίνει στην Ελλάδα, με αυτό το μικρό επιτόκιο, με μηδενικό τα παίρνει. Βγάζει. Και το κάτι της το βγάζει. Και με μείον κάποιες φορές. Αυτό λοιπόν, όμως έχει σχέση με. Στο χωριό μου λένε να κλαίνει χείρες, μην κλαίνει και ζωντοχείρες. Δεν γίνεται. Αυτό όμως έχει σχέση, κύριε Παπανδρέου, με την ισχύ της κάθε οικονομίας. Σωστό. Λέμε λοιπόν εμείς ότι πρώτον πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και ότι κάπως πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Πράγμα που δεν έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Έλεγε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Και θα κατορθώσουμε κάνοντας. Αυτό είναι αληθές. Μπράβο. Λέμε λοιπόν, αναδιάρθρωση. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα, επιμήκυνση, χαμηλότερα επιτόκια, αγορά του χρέους μας προς το Δούνου του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να κάτσουμε στο τραπέζι και να τα συζητήσουμε. Προεκλογικά λέγατε κούρεμα. Και μόνο. Ναι. Και όποιος κατέθετε άλλη πρόταση. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Όποιος όχι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχαν από πολιτικές δυνάμεις προτάσεις οι οποίες έλεγαν ότι κούρεμα είναι και να πάμε σε 100 χρόνια με πολύ χαμηλό επιτόκιο και μια περίοδο χάριτος. Να το δούμε και αυτό. Εσείς μιλούσατε για ονομαστικό κούρεμα. Ξεκάθαρα. Τώρα έχετε, μετατοπίσει τη θέση σας. Έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ξεκάθαρα πολιτική δύναμη. Δεν μιλάω για τις δυνάμεις που λέγανε δεν χρωστάω, δεν πληρώνω, κάνω ολική διαγραφή του χρέους. Δεν μιλάω για αυτές τις δυνάμεις. Ξεκάθαρα τέτοια πρόταση από τις δυνάμεις της συγκυβέρνησης δεν υπήρξε. Διότι είχαν μία αρχή. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά μας. Αυτοί λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και εμείς λέγαμε δεν είναι βιώσιμο. Λέγαμε λοιπόν, πρέπει κάποιες φορές να είσαι και μαξιμαλιστής. Λέγαμε κούρεμα. Και λέμε ακόμα κούρεμα. Και λέμε ταυτόχρονα ότι αν δεν μπορεί κούρεμα, μείωση επιτοκίων σε βάθος χρόνου, περίοδο χάριτος. Και φέρναμε και συγκεκριμένα παραδείγματα προεκλογικά και τα λέμε ακόμα και σήμερα. Αυτό ακριβώς που έγινε το 1953 για τη Γερμανία, η μαραζωμένη εξαιτίας του πολέμου Ελλάδα το 1953 είχε την μεγαλοψυχία, την πολιτική ωριμότητα, μάλλον πολιτική ωριμότητα, και έκανε κούρεμα του χρέους της Γερμανίας. Καλά, δεν ήταν μόνο πολιτική ωριμότητα. Πολιτική ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι. Αμερικανικός δάχτυλος. Πολιτική ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι και την πρόταση των τότε. Της τότε μοναδικής υπερδύναμης στο δυτικό πολιτική κόσμο. Πολιτική ωριμότητα είναι κυρίως να αποδέχεσαι την πρόταση της λογικής. Διότι τότε δεν υπήρχε άλλη πρόταση λογικής για τη Γερμανία. Όπως σήμερα δεν υπάρχει άλλη πρόταση λογικής για την Ελλάδα. Σύμφωνοι. Πάμε λοιπόν στην πρόταση της λογικής. Και επειδή αναφερθήκατε στο κίνημα «Δεν πληρώνω, δεν χρωστάω», το οποίο είχε διάφορες μορφές και εκφάνσεις. Είναι λογικό η κυρία Βαλαβάνη να λέει προεκλογικά «Μην πληρώσετε», όχι μόνο η κυρία Βαλαβάνη, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, «Μην πληρώσετε τον έμφυα γιατί είναι ένας νόμος αντισυνταγματικός»? Και μετά που αναλαμβάνει στο αρμόδιο Υπουργείο, όπου μαθαίνει να κάνει και τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί δεν ήξερε εκείνη, ούτε εγώ γνωρίζω προσωπικά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς, να ζητά τον κόσμο, από τον κόσμο να πληρώσει τον έμφυα γιατί είναι πατριωτικό καθήκον, και μάλιστα να πληρώσει τον έμφυα και με το πρόστιμο που θα επιβληθεί εξαιτίας της καθυστέρησης, καθυστέρηση που υπήρξε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε τον κόσμο να μην πληρώσει τον έμφυα. Αυτό, πείτε μου ειλικρινά, είναι κοινή λογική? Δεν έχει σχέση με κοινή λογική. Έχει σχέση, ναι, έχει, μάλλον συγγνώμη, έχει σχέση με την γιατί κοινή λογική. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Για τον ένφια, ο οποίος είναι πράγματι ένας αντισυνταγματικός νόμος, διότι είναι οριζόντιος κλπ. Αυτό που έχουμε πει,
έχουμε απολογηθεί για το ότι ζητήσαμε να πληρωθεί και ο φετινός και είπαμε ότι ο επόμενος θα υπάρχει φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και με αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Είναι πολύ σημαντικό να πληρώνω φόρο, να πληρώνει φόρο ο έχων και είναι και πολύ σημαντικό ο μη έχων να πληρώνει βάσει της πραγματικής αξίας του ακινήτου του. Πράγμα που δεν γινότανε. Αυτό κάνει η νέα κυβέρνηση. Προσπαθεί να μεταφέρει τα βάρη σε αυτούς που πραγματικά αντέχουν. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, οι οποίοι είχαν ρίξει όλα τα βάρη του προβλήματος στους μη έχοντες. Υπάρχει όμως... Οι μικρομεσαίοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχει όμως ένα θέμα, κύριε Παπανδρέου, ηθικής τάξεως. Και όχι μόνο. Και σε θέματα ηθικής, ξέρετε, η αριστερά το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είσαστε πολλά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμό παλιότερα κλπ. Είχε μια δεσπόζουσα θέση. Έχει ακόμα. Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι η μεγάλη μας διαφορά. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Όταν λες προεκλογικά θα καταργήσω αυτό, τον έμφυα εν προκειμένου, και μετεκλογικά, και λες ότι θα το κάνω την επόμενη μέρα των εκλογών, και μετεκλογικά έρχεσαι και λες, με συγχωρείτε, δεν μπορώ για φέτος. Θα πληρώσετε φέτος και θα εξετάσουμε του χρόνου τι θα γίνει με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας στον οποίο αναφερθήκατε. Δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Ένα, ή λες συνειδητά ψέματα. Mm. Δεύτερον, ή δεν έχεις ακριβή κατάσταση της πραγματικότητας. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είσαι υπόλογος στους πολίτες στους οποίους απευθύνεσαι. Έτσι δεν είναι? Σας απαντώ. Πράγματι, η ηθική είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της αριστεράς σε αυτή τη χώρα. Δεν λέω ότι όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν είναι ηθικοί άνθρωποι, προς Θεού. Λέω όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, θεωρώντας ότι τα χρέη είναι βιώσιμα κλπ., καλούσε όλους τους πολίτες να πληρώσουν αυτούς τους εξοντοτικούς φόρους. Επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση. Ναι. Προφανώς και δεν το λέτε αυτό, διότι όσοι ψήφισαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έρθαν και ψήφισαν εσάς τώρα και πήγατε στο 36,5%. Άρα δεν θα μπορούσατε να το πείτε εκ των πραγμάτων. Το ηθικό πλεονέκτημα δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά. Έχει να κάνει κυρίως με το για ποιο στόχο έχεις όταν παλεύεις. Ο στόχος της αριστεράς, ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα, τις ζωές, την αξιοπρέπεια όλου του πληθυσμού. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Ναι. Λέτε λοιπόν εμέσως πλην σαφώς ή αμέσως ότι οι προηγούμενοι δεν είχαν αυτό το στόχο, άρα προσχωρείτε στη λογική και στη ρητορική πρώτων εκλογών του 2015 και πρώτων εκλογών του 2012 περί προδοτών δοσιλόγων, γερμανοτσολιάδων και άλλων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων εταιρών. Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις γιατί φοβάμαι πως είναι και κανένας ψαριανός δίπλα μου και αρχίζει να με βρίζει και να μου κουνάει και το δάχτυλο χτυπώντας με, όπως έκανε στην κυρία Φωτίου την υπουργό. Λέω όμως ότι είχαν συγκεκριμένη τακτική, συγκεκριμένη στόχευση. Η στόχευση αυτή ήταν να βοηθηθούν οι μεγάλες εταιρείες, ήταν να αυγατήσει ο πλούτος των πλουσίων και να πέσουν όλα τα βάρη στις πλάτες των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Και δεν χρειάζεται να το αποδείξω. Το αποδεικνύει η ίδια η ζωή. Αυτό γινόταν. Γι' αυτό έγινε και η μεταστροφή της κοινωνίας προς τα αριστερά. Δεν γίναμε ξαφνικά όλοι αριστεροί. Συνειδητοποιήσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ότι η προοπτική είναι τα βάρη να πληρωθούν από τους έχοντες και κατέχοντες. Και αυτό είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό θα γίνει. Φαντάζομαι ότι, επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Ψαριανό, που είναι παρόντος, ότι πέραν από το ατυχές και απαράδεκτο της χειρονομίας, έτυχε να παρακολουθώ την εκπομπή στο Μέγκα εκείνο το βράδυ, θεωρείτε ότι έχει το δικαίωμα ο κύριος Ψαριανός, όχι με τις λεκτικές ακροβασίες που χρησιμοποίησε, και ο κάθε κύριος Ψαριανός να υπεραμεινθεί όταν υπάρχει ένα κυβερνητικό στέλεχος που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει να εννοηθεί ότι είναι λιγότερο πατριώτης από εκείνον ή από εκείνη? Να σας ρωτήσω κάτι. Για να φύγουμε κιόλας από τον Ψαριανό και να πάμε σε άλλα πρόσωπα. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ψαριανός από την αριστερά προέρχεται. Ναι.
Ο Ρίψας πίσω είναι χειρότερος από τον. Εντάξει, από τώρα αυτόν, δεν, από... δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι. Το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Πάμε παρακάτω όμως. Για να φέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λίγες μέρες πριν του Αγίου Πνεύματος και αφήνουν να εννοηθεί ότι στο Αγίου Πνεύματος θα γίνει capital control για να αποφευχθεί bank run, είναι στάση πατριωτισμού? Διότι ανόητη δεν είναι. Ό,τι άλλο θέλεις μπορείς να σου πεις, ειδικά για την κυρία Μπακογιάννη. Ανόητη δεν είναι. Είναι λοιπόν, εγώ λέω, δεν λέω ότι είναι έλλειψη πατριωτισμού, λέω όμως ότι είναι βαθιά ανευθυνότητα. Διότι αυτές οι δηλώσεις οδηγούν σε bank run και, για να μιλάμε κανονικά ελληνικά, σε απόσυρση κεφαλαίων από τις τράπεζες. Εγώ να το δεχτώ. Και καλό λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, έκανε μία λάθος εκτίμηση. Σύμφωνοι, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Ας βγει μετά να πει, οπ, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Αυτό που εγώ νόμιζα ότι θα γίνει το Αγίου Πνεύματος δεν έγινε. Δεν το είπε. Συνεχίζει την ίδια λογική. Εγώ να το δεχτώ. Αλλά εάν μπω στη διαδικασία να ανατρέξω στο αρχείο μου, και όχι μόνο στο δικό μου αρχείο, και να σας θέσω τις δηλώσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει από κυβερνητικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το άκρο νάωτο της ευθυνότητας. Έχουν υποθεί τα μύρια όσα από ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια με μια περισσή ευκολία και λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι μόνο ότι είπε η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Ψαριανός. Δηλαδή πρωτοκλασάτε υπουργοί δικοί σας δεν έχουν βγει και λένε τα δικά τους. Ο κύριος Μητρόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν λέει τα δικά του. Η αριστερή πλατφόρμα δεν λέει τα δικά της. Η αριστερή πλατφόρμα στην τηλεόραση είναι πολύ προσεκτική. Όχι στην τηλεόραση, σε αυτά τα κείμενα τα οποία βγαίνουν μετά από συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Στον εσωτερικό διάλογο εντός του κόμματος. Ακριβώς, και στην ιστοσελίδα. Η απόλυτη δημοκρατία. Και στην ιστοσελίδα στην οποία ουσιαστικά. Να άλλο ένα ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι αυτό? Έχουμε κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια ότι εντός των τυχών του κόμματος συζητάμε και εκφράζουμε την άποψή μας σε αντίθεση με πάρα πολλά άλλα κόμματα και η αιχμή του δόρατος είναι αυτό που αποφασίζουμε. Και αυτό γίνεται. Η κυβέρνηση προχωράει και ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει με τις απόψεις της πλειοψηφίας. Της πλειοψηφίας δεν εννοώ ότι κάποιος είναι καλός, κάποιος κακός. Με αυτά που αποφασίζουμε στα συνέδριά μας. Πάντως. Και είναι προς τιμή των ανθρώπων που έχουν διαφορετική άποψη το ότι βγαίνουν και υποστηρίζουν και υπερασπίζονται την συνολική άποψη του κόμματος ή της κυβέρνησης. Σύμφωνοι, αλλά. Και μισό λεπτό. Και εδώ είναι, το έχω πει και άλλη φορά, αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Ότι εμείς έχουμε διαφορετικές απόψεις σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο απόψεων. Πείτε. Και όχι σε επίπεδο θόκων, χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχω μια βασική ένσταση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς στηρίζεις μια κυβέρνηση. Μπορεί την κρίσιμη ώρα να ψηφίσεις αυτό το οποίο θα φέρει. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα λες άλλα από αυτά που είναι η βασική πολιτική γραμμή. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Και υπάρχουν πλήστα στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ που το πράττουν αυτό. Και των ανεξάρτητων των Ελλήνων. Αλλά τέλος πάντων. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάθε δικαίωμα και πολύ καλά κάνουν εντός κόμματος να λέμε την άποψή μας. Δεν μιλάω για εντός κόμματος. Μιλάω για τα πάνελ στα τηλεοπτικά, στα οποία όποτε και αν ανοίξεις. Μισό λεπτό. Και εγώ σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορώ να πω ότι αυτή είναι η άποψη του κόμματος, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Σεβαστό. Αυτό. Όμως, η θέση μου ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπερασπίζομαι και να προχωρώ και να οικοδομώ την πρόταση συνολικά του κόμματος, άσχετα με το ποια είναι η δικιά μου άποψη. Και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι υποτάσσομαι. Σημαίνει ότι είναι πόλεμος ιδεών. Επαναλαμβάνω όμως. Πόλεμος ιδεών, αλλά όχι καρεκλών. Πριν από λίγες ημέρες. Να σας κάνω το ερώτημα. Ο κύριος Παπάς, εκ των στενοτέρων συνεργατών επί σειρά ετών του κ. Τσίπρα, άφησε να εννοηθεί ότι όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή, θα δούμε μοντέλα άλλων κομμάτων. Έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Πρώτον. Δεν θα χρειαστεί. Διότι η συμφωνία που θα έρθει θα είναι τέτοια που θα περάσει από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Βεβαίως και είμαι σίγουρος.
Και όχι μόνο, είναι δεσμευμένοι και κομμάτι του Ποταμιού και κομμάτι του Πασόκ και κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ότι συμφωνία φέρτε να υπογράψουμε. Είναι δεσμευμένοι. Καλά. Έχουν δεσμευθεί στον ελληνικό λαό. Το τι θα κάνουν είναι δικό του θέμα. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι αν θα υπερψηφιστεί από την κυβέρνηση η οποία θα κληθεί να την εφαρμόσει. Θα υπερψηφιστεί από την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της δημοκρατίας του, οι υποψήφοι βουλευτές, όλοι, και εγώ συμπεριλαμβανόμενοι, υπογράψαμε πριν τις εκλογές, ότι η βουλευτική έδρα δεν ανήκει. Ανήκει συνολικά στο κόμμα. Οι βουλευτές που έχουν βγει του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν βγει γιατί είναι πιο ωραίοι ή τα λένε καλύτερα. Βγήκανε με την πολιτική του κόμματος. Και αυτήν υπερασπιζόμαστε. Μισό λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθει μια συμφωνία δεν θέλει να την ψηφίσει. Μου λέτε ότι θα πρέπει προφανώς και έχει το δικαίωμα. Για η ηθική του καθενός είναι δικό του θέμα. Εγώ ρωτώ άλλο. Μου λέτε ότι θα πρέπει να μην την ψηφίσει, να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και να έρθει ο πρώτος επιλαχών. Διάφοροι το κάναν. Σας επαναλαμβάνω όμως. Πρώτον, η συμφωνία. Έχει δικαίωμα ένας νυν βουλευτής καταψηφίσει τη συμφωνία. Βεβαίως. Έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Είναι αναφέρετο. Δεν το συζητάμε. Ρητορικό είναι το ερώτημα, αλλά επειδή. Σας καταλαβαίνω, αλλά απαντώ σε πραγματικό. Βεβαίως έχει δικαίωμα. Εγώ, αν ήμουν βουλευτής, θα ήμουν πολύ προσεκτικός στο τι θα έκανα. Για τον εαυτό μου μιλάω. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για το ενδεχόμενο Brexit. Ακούγεται, γράφεται πολύ το τελευταίο διάστημα. Να ακούσουμε ποια είναι η θέση του κυρίου Παπανδρέου γι' αυτό. Να το ρωτήσω γιατί είναι πολύ αισιόδοξος. Δεν νομίζω ότι αποτελεί πλειοψηφία αυτή τη στιγμή μεταξύ των Ελλήνων πολιτών αισιοδοξία η οποία αφορά την επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ημέρες. Και επίσης θα κουβεντιάσουμε για ορισμένα τοπικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.